Ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Τι είχαμε πρώτα απ' όλα ως γεγονότα? Είχαμε τον κύριο σεισμό και από εκεί πέρα πώς εξελίσσεται το φαινόμενο? Είχαμε τον κύριο σεισμό με μέγεθος 7,8, επιφανειακό σεισμός, σποδρότατος, και ακολούθησαν και εξακολουθούν βέβαια να γίνονται πολλοί μετασεισμοί. Mm-hmm. Έγινε ένας με μέγεθος 6,7 και πολλοί άλλοι μικρότεροι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μετασεισμική ακολουθία θα κρατήσει για μεγάλο διάστημα. Πολλές μέρες, για να μην σας πω πολλούς μήνες. Mm-hmm. Το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε έχει ένα μήκος που προσεγγίζει τα 300 χιλιόμετρα. Και ποια είναι η διεύθυνσή του, από πού προς τα πού κινείται? Αυτό κινείται από βόρειο-ανατολικά προς νότιο-δυτικά. Δηλαδή, από, να το πούμε απλά, από την Ανατολική Τουρκία προς το ανατολικότατο άκρο της Μεσογείου. Μάλιστα. Το ρήγμα αυτό στη συνέχεια κάμπτεται από την Τουρκία και εισέρχεται στην Συρία, το Λίβανο, και φτάνει μέχρι την Νεκρά Θάλασσα στο Ισραήλ. Πολύ μεγάλο ρήγμα, το οποίο στο παρελθόν έχει δώσει εξίσου μεγάλους σεισμούς και εξίσου καταστρεπτικούς. Mm. Τώρα είχαμε βλάβες εκτεταμένες, όπως ήδη μεταδίδεται και στην Τουρκία, αλλά και στο Συριακό έδαφος, κοντά στα Άδανα και τις άλλες περιοχές στην Τουρκία, κοντά στο Χαλέπι και τις άλλες περιοχές της Συρίας. Εκεί και νομίζω, να σας κάνω ένα σχόλιο επ' αυτού, νομίζω, η εμπειρία δείχνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πρώτες ώρες δεν δείχνουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Όλοι το καταλαβαίνουν, το μέγεθος της καταστροφής και τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Φοβάμαι, δυστυχώς, ότι ο αριθμός των νεκρών θα είναι πολύ μεγάλος εν τέλει. Εδώ γιατί είχαμε τόσες καταρρεύσεις? Είναι λόγω του μεγέθους του σεισμού και της επιφανειακότητας, ή παίζουν και άλλα στοιχεία ρόλο? Και βεβαίως ο σεισμός, αυτός καθεαυτός, το μέγεθός του, σωστά είπατε, πολύ μεγάλο, και επιφανειακός σεισμός, γύρω στα 8, 10, 12 χιλιόμετρα υπολογίζεται περίπου το βάθος της διάρρηξης. Αλλά και η ποιότητα των κατασκευών, κύριε Παπαδόπουλο. Και από την άλλη μεριά είναι, ναι, μην ελπίσουμε ότι ένας τέτοιος σεισμός στην Ελλάδα δεν θα έκανε βλάβες. Ναι. Ότι θα έπεφτε μόνο ένα παράθυρο. Ναι. Ή οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Ακόμα και στην Ιαπωνία, mm-hmm. ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Ένας μεγάλος σεισμός αυτού του μεγέθους με κοντινά μεγάλα αστικά κέντρα θα επιφέρει βλάβες. Από εκεί και μετά, σωστά λέτε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ποιότητα των κατασκευών. Mm-hmm. Η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση και για τις δύο χώρες που αναφερθήκαμε δεν είναι η καλύτερη. Σε κάθε περίπτωση όμως το πρωτογενές αίτιο εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το πολύ μεγάλο μέγεθος και το πολύ μεγάλο μήκος της διάρρηξης που οδηγεί, καταλήγει δηλαδή στο να χτυπηθούν, να το πω απλά, πολλές περιοχές. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Παπαδόπουλε, ήταν ένας σεισμός ο οποίος αναμενόταν κάποια στιγμή μετά το προηγούμενο. Με την ευρύτερη έννοια. Ναι, ναι, αλλά τόσο σφοδρός, τόσο φωνικός, τόσο καταστροφικός. Γιατί... Με την ευρύτερη έννοια. Ναι. Ναι, με την ευρύτερη έννοια, ναι. Δηλαδή, τι θα πει η ευρύτερη έννοια? Ότι μπορεί να μην ξέραμε πότε ακριβώς θα γίνει. Ναι, με αυτό λέω. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το ρήγμα που είναι της ανατολικής ανατολίας, για να το διακρίνουμε από εκείνο το ρήγμα της βόρειας ανατολίας που ενεργοποιήθηκε το 1999 στο βόρειο μέρος της Τουρκίας. Αυτό το ρήγμα λοιπόν της Ανατολικής Ανατολίας είναι από τα μεγαλύτερα ρήγματα παγκοσμίως, το γνωρίζουμε, και κατά συνέπεια δεν αποτελούσε, αν θέλετε, για μας τους ειδικούς μια έκπληξη, ναι. Παρόλο που δεν μπορούσαμε να ξέρουμε ότι στις 6 Φεβρουαρίου θα γίνει αυτός ο σεισμός με αυτό, ναι, ακριβώς το μέγεθος. Αυτό δεν μας οδηγεί σε μια μεγαλύτερη συζήτηση? Δηλαδή, αν υπάρχουν περιοχές με διαγνωσμένα ρήγματα που δίνουν μεγάλα μεγέθη και άρα νομοτελειακά μέσα σε ένα διάστημα 30 ετών, 25 ετών, ένας μεγάλος σεισμός θα διδεχθεί έναν άλλον πολύ μεγαλύτερο ενδεχομένως. Εδώ υπάρχει πρόληψη. Υπάρχουν πολιτικές πρόληψεις να προσπαθήσεις να σώσεις κόσμο με έναν τρόπο. Με τις οικοδομίες. Μετά το 1999 που έγινε ο εξίσου καταστροφικός πολύ νεκρός σεισμός με 20.000 θύματα επισήμως. Mm-hmm. Υπολογίζεται ότι ο ανεπίσημος αριθμός προσεγγίζεται 40.000. Εννοώ το 1999, mm-hmm. 17 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς, στη Βόρεια Ανατολή, mm-hmm. Κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Έγιναν τεράστια βήματα στην αντισεισμική πολιτική της γείτονος χώρας, της
τεράστια βήματα. Σε ορισμένα θέματα μας έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι δυνάμεις οι οποίες αντιστρατεύονται την αντισεισμική πολιτική. Τι εννοώ? Οι κοινωνικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις που χρειάζονται στέγαση, γρήγορη. Είναι μεγάλες οι πόλεις, μεγάλοι οι πληθυσμοί. Και έτσι καταλήγουμε στο να έχουμε, αν θέλετε, κατασκευές οι οποίες πολλές φορές, όπως δυστυχώς αποδεικνύεται και εδώ, δεν είναι της καλύτερης ποιότητας. Είναι και αυτά τα ζητήματα και αυτά τα βλέπουμε λίγο πολύ παντού. Περισσότερο σε αυτές τις χώρες. Το έχουμε δει και στο Ιράν, για παράδειγμα. Το βλέπουμε ξανά και ξανά στην ίδια την Τουρκία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι δικές μας κατασκευές, κατά μέσον όρο θα έλεγα, ως γενική εικόνα, είναι καλύτερες. Mm-hmm. Είναι καλύτερες. Και εμείς σεισμογενής χώρα είμαστε, έχουμε πάθει πολλά, έχουμε ελπίζει να μάθει και έχουμε αλλάξει. Και εδώ έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος σε πολλούς τομείς, υστερούμε ακόμα σε πολλά, κανείς δεν είναι τέλειος και υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Η δική μου γνώμη είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι σε αυτό το ζήτημα, ό,τι και αν έχουμε πετύχει. Διότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για περιουσίες. Άρα πρέπει συνεχώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνεται και στις άλλες χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.